is a laureate of the Descartes Prizes for Collaborative Research 2006. Είμαι ο Αθανάσιος Χρυσαντόπουλος, συντονιστής του ερευνητικού έργου Hydrosol. Η ερευνητική ομάδα Hydrosol αποτελείται από επιστήμονες από 4 ευρωπαϊκές χώρες, από τη Δανία, από την Αγγλία, από τη Γερμανία και από την Ελλάδα. Σκοπός του έργου είναι να αναπτυχθεί μια νέα μέθοδος παραγωγής υδρογόνου από αποκλειστικά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως ο ήλιος και το νερό. Για το σκοπό αυτό έχουμε αναπτύξει ειδικά νανοηλικά, τα οποία έχουμε επικαλύψει στην επιφάνεια των καναλιών αυτού του μονολιθικού κεραμικού αντιδραστήρα, ο οποίος μοιάζει πολύ με τον καταλυτικό μετατροπέα που υπάρχει στο αυτοκίνητο. Τα υλικά αυτά αντιδρούν με τους υδρατμούς που διέρχονται μέσα από τα κανάλια, δεσμεύουν το οξυγόνο και αφήνουν το υδρογόνο να περάσει μέσα από τον αντιδραστήρα. Το υδρογόνο αυτό μπορεί αργότερα να συλλεχθεί για κάποια χρήση. Για τη διεργασία αυτή απαιτείται η προσθήκη θερμότητας, την οποία στο έργο αυτό μπορούμε να πάρουμε χρησιμοποιώντας την ηλιακή ενέργεια. Nicht wahr, Martin? Sehr wahr, Athanasios. In der Tat, das ist unsere Aufgabe in diesem Projekt, die Sonne in den Prozess hineinzubringen. Mit uns meine ich die Solarforschung des DLR in Köln. Wir sind spezialisiert auf Technologien, die Sonne zu konzentrieren, die Sonne in Prozesse einzukoppeln. Nicht nur zur Stromerzeugung, wie wir das in der Vergangenheit sehr stark getan haben. In dem Fall, um Wasserstoff zu erzeugen. Wasserstoff aus Wasser. Was braucht man dazu? Man braucht die Sonne, die wird auf ein Spiegelsystem reflektiert und das Spiegelsystem konzentriert die Strahlung in den Reaktor hinein, wo ich sehr hohe Temperaturen habe und die hohen Temperaturen ermöglichen es, Wasserstoff herzustellen. Und mit Wasserstoff habe ich damit ein rein erneuerbar erzeugtes Produkt, was für uns ein möglicher Kraftstoff der Zukunft sein kann. Ένα εξίσου σημαντικό αποτέλεσμα του Hydrosol είναι το να ενθαρρύνει νέους επιστήμονες όπως η Σουζάνα και η Χρύσα να δραστηριοποιηθούν στην πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή αυτή. Αυτό είναι αλήθεια. Είμαι χημικός μηχανικός και εκπονώ το διδακτορικό μου στα πλαίσια του έργου Hydrosol. Εφαρμόζω βασικές αρχές της χημικής μηχανικής σε ένα νέο πεδίο αυτού του ηλιακού υδρογόνου. Και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί αυτή η δουλειά μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή καθαρής ενέργειας και τα ωφελήσει τις μη προνομιούχες περιοχές του πλανήτη μας. Είμαι μηχανικός των υλικών, συνθέτω νανοδομημένα υλικά για την παραγωγή υδρογόνου από το νερό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μπορώ να συμβάλλω στην παραγωγή καθαρής ενέργειας για τη χώρα μου και την Ευρώπη. The Greek Research Institute coordinated the Hydrosol project. The German Research Institute constructed, integrated and operated the solar reactor in their dedicated solar furnace facility. The Danish small company developed the advanced ceramic substrates for the solar reactor. The British catalyst and fuel cell manufacturer developed the know-how and performed the large-scale coating of the reactor substrates with the water-splitting nanomaterials.